Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στα νέδρα του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να επιδώσουμε ψηφίσματα διαμαρτυρίας ενάντια στο ξεπούλημα των αεροδρομίων της χώρας. Ένα ξεπούλημα το οποίο είναι αντεθνικό, είναι καταστρεπτικό για τη χώρα. Να σας φέρω μόνο ένα μικρό παράδειγμα, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, που ως βουλευτής της Κέρκυρας έχω μελετήσει και τεχνικά και οικονομικά. Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει κέρδη 27 εκατομμύρια το 2013. Το 2014 προβλέπεται να έχει πολύ μεγαλύτερα. Με αυτά τα 27 εκατομμύρια, σε βάθος τριετίας, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας μπορεί να γίνει αγνώριστο προς το καλύτερο. Ανταυτού παίρνουν αυτά τα χρήματα και τα ρίχνουν στη μαύρη τρύπα του χρέους. Εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουμε την πρόταση ότι πρέπει για ένα χρονικό διάστημα τα έσοδα και τα κέρδη από τα αεροδρόμια να επανεπενδύονται στα ίδια τα αεροδρόμια προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Να μην ξεπουληθούν, διότι εκτός από το οικονομικό θέμα υπάρχουν και άλλες δύο πτυχές του θέματος. Υπάρχει η εθνική ασφάλεια, την οποία την παραδίδουν στους λεγόμενους επενδυτές. Υπάρχει όμως και η κοινωνική πλευρά του θέματος, διότι ξεπουλώντας τα 14 αεροδρόμια, περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, θα κλείσουν τα αεροδρόμια τα οποία θεωρούν μη αποδοτικά. Για άλλη μία φορά επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά της χώρας, είναι μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Πώς θα είναι η χώρα χωρίς αεροδρόμια και λιμάνια? Απαντάμε. Θα είναι μια χώρα κολοβή και κουτσή, χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Δεν τους ενδιαφέρει τη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, δεν την ενδιαφέρει αν είναι κουτσή και κολοβή, διότι δεν την ενδιαφέρει να τη λειτουργήσει και να την πάει μπροστά αυτή τη χώρα. Την ενδιαφέρει απλά να ξεπουλήσει τον εθνικό πλούτο, να ξεπουλήσει την ίδια τη χώρα. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να ξεπουληθούν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, πολύ περισσότερο βεβαίως και η ΔΕΗ και άλλες δημόσιες υποδομές και περιουσία της χώρας. Και ως κυβέρνηση της αριστεράς που σύντομα θα γίνουμε, όλα αυτά θα τα παλέψουμε με το όπλο το μεγάλο της κυβέρνησης και δεν θα τα αφήσουμε, όπως θα παλέψουμε βεβαίως και το θέμα των εργασιακών σχέσεων.